Συντρόφισσες και σύντροφοι, μετά και από κάποια βασικά στοιχεία που βγήκαν και από τα ερωτηματολόγια που πολλοί από εσάς έχετε απαντήσει και αρκετοί, να το πω έτσι, φίλοι ή συμμαθητές σας, νομίζουμε ότι επιβεβαιώνεται ότι η σημερινή πρωτοβουλία της ΚΝΕ επιβεβαιώνει, αν το θέλετε, γιατί τόσο το ΚΚΕ όσο και η ΚΝΕ ιεραρχούμε το ζήτημα των ναρκωτικών. Δεν περιμένουμε, για παράδειγμα, την Παγκόσμια ημέρα κάθε 26 Ιούνιου για να προβάλλουμε τις θέσεις μας, αλλά καθημερινά με τη δράση μας, με την πολιτική πρόταση διεξόδου του κόμματός μας, με τις επεξεργασίες και τις θέσεις μας, ορθώνουμε μέτωπο ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, ενάντια σε όλες τις εξαρτήσεις, ενάντια στον ατομικό τρόπο φυγής από μια ζωφερή πραγματικότητα που βιώνει ο άνθρωπος, ενάντια στην πολιτική της αστικής τάξης που και στο φαινόμενο των ναρκωτικών απλά προσπαθεί να διαχειριστεί τη χρήση και την εξάρτηση, μια πολιτική που συντηρεί συνειδητά το φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης. Λέμε καθαρά ότι τα κόμματα της αστικής τάξης έχουν τεράστιες ευθύνες, γιατί γιγαντώνεται το φαινόμενο της τοξικομανίας στη χώρα μας. Έχουν τεράστιες ευθύνες, γιατί αθωώνουν ναρκωτικά στις νεανικές συνειδήσεις, μόνο και μόνο για να εξασφαλίσουν την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου, αλλά και την κοινωνική καταστολή. Δείτε τι γίνεται με την κάναβη. Την έχουν βαφτίσει από βιομηχανική μέχρι θεραπευτική, γιατί κυρίως τους ενδιαφέρει η νομιμοποίηση της ψυχαγωγικής της χρήσης, γιατί εκεί βρίσκεται και η μεγάλη μπίζνα. Μετά την νομιμοποίηση στον Καναδά, σε αρκετές πολιτείες των Ηνωμένων, στην Αμερική, έχει ανοίξει όρεξη στα μονοπόλια που βλέπουν πλέον την Ευρώπη ως τη μεγαλύτερη αγορά για την ψυχαγωγική χρήση της κάναβης την επόμενη δεκαετία και προσδοκούν η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει αγορά ψυχαγωγικής χρήσης κάναβης που θα αποφέρει κέρδη πάνω από 4,5 τρισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος της δεκαετίας που διανύουμε. Σε αυτή τη βάση, ξαφνικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά εντολή των μονοπωλίων, αναγόρευσε ότι είναι νόμιμο εμπόρευμα τα προϊόντα CBD που ακούστηκαν πριν, ή ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αφαίρεσε την κάναβη από τον πίνακα των επικίνδυνων ναρκωτικών. Και αυτό είναι άλλη μια επιβεβαίωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη φύση της είναι μήτρα σκανδάλων, γιατί είναι η ένωση των αναγκών των μονοπωλίων και όχι των αναγκών του λαού. Η κάναβη τελικά ενώνει. Κι όμως, η κάναβη ενώνει. Αλλά ποιους? Ενώνει τα κόμματα της αστικής τάξης, που ενώ τρώγονται σαν τα κοκόρια ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα το σάπιο αστικό πολιτικό σύστημα, στο ζήτημα των ναρκωτικών είναι αγκαλίτσα, είναι αγαπημένοι, αφού όλοι συμφωνούν. Έτσι ξαφνικά αγαπήθηκαν ο Άδωνης με τον Καρανίκα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ομονοούν στην προσέλκυση επενδύσεων για την καλλιέργεια κάναβη στη χώρα μας. Η Νέα Δημοκρατία, η σημερινή κυβέρνηση, πατώντας σε νόμο που βρήκε στρωμένο από το ΣΥΡΙΖΑ, κάνει σήμερα πολύ πιο απλούς τους όρους για καλλιέργεια κάναβη στη χώρα μας. Απ' την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά πρέπει να είναι πολύ περήφανος για την νεολαία του, που στο τρίτο συνέδριό της αποφάσισε να καλέσει την νεολαία της χώρας μας να αγωνιστεί για την νομιμοποίηση της κάναβης και την αποποινικοποίηση της χρήσης κάθε ναρκωτικού. Τα νόμιμα ναρκωτικά τελικά είναι αυτά που λείπουν σήμερα από την νεολαία, όχι δωρεάν και ολοκληρωμένη μόρφωση, όχι τα ασφαλή σχολεία, όχι οι σπουδές και τα πτυχία με δικαιώματα, όχι η δουλειά και οι μισθοί που θα ικανοποιούν τις ανάγκες, όχι οι σφαίρες που περνάνε πάνω από τα κεφάλια αν δεν έχεις 20 ευρώ για βενζίνη, ή η γενίκευση της καταστολής παντού, ακόμα και με πανεπιστημιακή αστυνομία. Αυτά είναι μάλλον ψηλά γράμματα για το ΣΥΡΙΖΑ και την νεολαία του. Και απ' την άλλη, το ΜέΡΑ25 είναι ακόμα πιο μπροστά, προτείνοντας την ηρωίνη να τη δίνει το κράτος τοξικομανής μέσα από τα νοσοκομεία, σε νοσοκομεία που είναι υπεστολεχωμένα, που δεν υπάρχουν γιατροί, ξαφνικά θέλουν να κάνουν τα νοσοκομεία μας με τις τεράστιες ελλείψεις και μαγαζάκια κρατικής πρέζας. Την ίδια ώρα, τα επίσημα στοιχεία στη χώρα μας δείχνουν. Ένα στους 4 έφηβους αναφέρει πως έχει κάνει χρήση κάποιας παράνομης ουσίας, με δημοφιλέστερη να είναι την κάναβη, με αρκετούς από αυτούς πλέον στην Ελλάδα να ξεκινούν τη χρήση πριν από τα 13 έτη. Σχεδόν οι 2 από τους 5 που έχουν κάνει πρόσφατη χρήση κάναβης βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για εξάρτηση από αυτή. Ταυτόχρονα, η ανοχή απέναντι στη χρήση είναι ανησυχητικά υψηλή. 6 στους 10 μαθητές λυκείου θεωρούν ακίνδυνη τη δοκιμή κάναβης, παρόλο που αποδεικνύεται από τα πρόσφατα στοιχεία στη χώρα μας ότι έχει προκαλεί εθισμό για 1 στους 6
εφήβου σήμερα στην Ελλάδα. Επίσης, στη χώρα μας εντοπίστηκαν περισσότερες από 100 νέες ψυχοδραστικές ουσίες την τελευταία δεκαετία, με τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών να είναι συνθετικά καναβινοειδή. Δηλαδή, ότι μέσα σε 2 δεκαετίες έχει τριπλασιαστεί η χρήση χασίς στους μαθητές της χώρας μας και έχει πενταπλασιαστήσει στους δήμους της Δυτικής Αττικής. Είναι ένα ουρανοκατέβατο φαινόμενο? Είναι απλά μια μόδα? Δεν είναι, είναι άλλη μια διαπίστωση? Είναι μια διαπίστωση, αλλά αυτή η διαπίστωση έχει και αιτίες. Αλήθεια, δεν έχουν ευθύνες διαχρονικά οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, που ο καθένας από τη μεριά του συμπληρώνει το παζλ της δίθεν αναγκαιότητας νομιμοποίησης των ναρκωτικών? Δεν έχουν ευθύνες τα κόμματα και κυβερνήσεις που έχουν αποξηλώσει την πρόληψη με υποστελεχωμένα και υποχρηματοδοτούμενα κέντρα πρόληψης, ό,τι ακριβώς κάνουν και με τα στεγνά θεραπευτικά προγράμματα? Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για τα Ναρκωτικά στη χώρα μας, που ήταν πριν την πανδημία το 19, σε προγράμματα πρόληψης ενάντια στις εξαρτήσεις συμμετείχε μόνο το 4% των μαθητών γυμνασίων και λυκείων. Αυτό θεωρούν σήμερα πρόληψη οι αστικές κυβερνήσεις στη χώρα μας. Μάλιστα, εκτός από την νομιμοποίηση της κάναβης, τα αστικά κόμματα συμφωνούν, ταυτίζονται θα λέγαμε, και αλληλοσυγχαίρονται για τον τρόπο που θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, ή καλύτερα να πούμε τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν απλά το πρόβλημα. Αφού σιγά σιγά αποσάρθρωσαν πρόληψη, θεραπεία και κοινωνική επανένταξη, τώρα για να διαχειριστούν την τοξικομανία ενισχύουν ακόμα περισσότερο την πολιτική της μείωσης της βλάβης. Δείτε για παράδειγμα πώς συμφωνούν, όπως ακούστηκε και πριν, στους χώρους εποπτευόμενης χρήσης. Πώς προβλήθηκε η ίδρυση του πρώτου ΧΕΧ με το να το πω έτσι, περίφημο όνομα Στέκη, με εγγένεια από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αξιοποιώντας το νομοθετικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα η σημερινή κυβέρνηση ενίσχυσε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα σε δήμους, ΜΚΟ, με όλα αυτά που ακούμε σήμερα, να φτιάχνουν τέτοιους χώρους. Να είμαστε ξεκάθαροι, σύντροφοι. Δεν τους ενδιαφέρει ο χρήστης να μπει σε πρόγραμμα για απεξάρτηση. Τους ενδιαφέρει ο χρήστης απλά να μην είναι ορατός στην τουριστική μόστρα. Τους ενδιαφέρει πώς δεν θα χαλάει τη βιτρίνα του τουριστικού κεφαλαίου. Τους ενδιαφέρει απλά να κρύψουν το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι. Ό,τι είχαν κάνει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, που ήταν καθαροί από χρήστες η Ομόνοια, αλλά ήταν όλοι μαντρωμένοι στην Αμυγδαλέζα. Το πρόβλημα ούτε λύθηκε, ούτε απαντήθηκε. Οι χώροι εποπτευόμενης χρήσης είναι μια πολιτική διαχείριση του προβλήματος, δεν απαντά στο πρόβλημα, ίσα-ίσα εμείς θεωρούμε ότι ναρκοθετεί κάθε ατομικό και κοινωνικό κίνητρο για θεραπεία, αφού κάνει και αποδεκτή τη χρήση, καλλιεργεί το συμβιβασμό με την εξάρτηση και θεωρεί ως λύση απλά να μην πεθαίνει ο χρήστης και όχι να καθαρίζει από ναρκωτικά. Είναι άκρος υποκριτικό το ενδιαφέρον των αστικών κυβερνήσεων για την αντιμετώπιση ταξικομανίας. Ακολουθούν πιστά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει ως μπούσουλα της απλά πώς θα διαχειριστούμε τη βλάβη που προκαλούν τα ναρκωτικά, την ιδιωτικοποίηση, την αντιμετώπιση του φαινομένου με ιατρικούς όρους, την αποτελεσματικότητα της κάθε δράσης καθαρά με οικονομικούς όρους στη λογική κόστος-όφελος, τον αυξημένο ρόλο σε ΜΚΟ και ιδιώτες που βρίσκουν έδαφος να πλουτίσουν πάνω στον πόνο και του χρήστη και της οικογένειάς του. Στον αντίποδα, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ με επιστημονικότητα μελετούν διαχρονικά το πολυπαραγοντικό κοινωνικό φαινόμενο των εξαρτήσεων και των ναρκωτικών, διαμορφώνοντας τις θέσεις τους από μια βασική αφετηρία: ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν και ως κοινωνικό όν πρέπει να είναι πρωταγωνιστής της ίδιας της κοινωνικής ζωής, της κοινωνικής παραγωγής του πλούτου, της ίδιας της κοινωνικής εξέλιξης. Η κοινωνία για την οποία παλεύει το ΚΚΕ, η σοσιαλιστική κομμουνιστική, και δεν θέλει και δεν μπορεί να έχει τον άνθρωπο στο κοινωνικό περιθώριο. Ο άνθρωπος, η ικανοποίηση των αναγκών του, είναι ο νόμος κίνησης της κοινωνίας για την οποία εμείς παλεύουμε και όχι το κέρδος των λίγων. Γι' αυτό στην κοινωνία για την οποία εμείς παλεύουμε δεν βρίσκει και χώρο να γεννηθεί η ανάγκη για φυγή με ναρκωτικά. Από αυτή την αφετηρία λέμε ξεκάθαρα όχι σε όλα τα ναρκωτικά.
Δεν μπαίνουμε στη στρεβλή λογική του διαχωρισμού του σε σκληρά και μαλακά ή του διαχωρισμού του χρήστη, όπως ακούστηκε πριν, σε λειτουργικού και μη λειτουργικού. Η θέση που παίρνει ο καθένας απέναντι στα ναρκωτικά σχετίζεται πρώτα και κύρια με το που τοποθετεί τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Και εμείς ως κόμμα θέλουμε τον άνθρωπο, τη νεολαία με το κεφάλι ψηλά, με καθαρή συνείδηση για να κατανοεί τη ζωή, την κοινωνική πραγματικότητα και να παλεύει να αγωνίζεται για να τη φέρει στα δικά της μέτρα, στις δικές της ανάγκες. Δεν θέλουμε τη νέα γενιά ούτε με σκυμμένο κεφάλι, ούτε στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής. Τι σημαίνει, για παράδειγμα, το νέο επιχείρημα το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει την παλιά καραμέλα της προηγούμενης δεκαετίας και από σκληρά μαλακά πλέον μιλάμε για λειτουργικό και μη λειτουργικό χρήστη? Να ξεκαθαρίσουμε βέβαια. Διαχωρίζονται τα ναρκωτικά. Διαχωρίζονται με βάση την προέλευσή τους, τη χημική τους σύσταση, τον τρόπο παραγωγής και επεξεργασίας τους, την επίδραση που έχουν στον ανθρώπινο οργανισμό. Δεν διαχωρίζονται όμως με βάση τις αιτίες που μου γεννούν την ανάγκη να κάνω χρήση. Γιατί για μας προτέμω δεν είναι ποια ουσία επιλέγει ένας νέος άνθρωπος για να ξεφύγει ή καλύτερα να γίνει δέσμιος, με ποια ουσία φτιάχνεται ή τελικά χαλιέται, αλλά πρωτεύων είναι ποια είναι η αιτία που τον στρέφει στις ουσίες, όποια κι αν είναι αυτή. Ποια είναι η αιτία που τον οδηγεί στην αποκοινωνικοποίηση, στην απόσυρση μέσα από τη φυγή. Γι' αυτό λέμε όχι σε όλα τα ναρκωτικά, γιατί δεν υπάρχουν σκληρές και μαλακές αιτίες που με στρέφουν σε αυτά. Τι σημαίνει, για παράδειγμα, όπως λέγαμε πριν, το νέο ιδεολόγημα λειτουργικός και μη λειτουργικός χρήστης? Είναι ένα ιδεολόγημα που από πίσω του έχει την ανάγκη νομιμοποίησης κάποιων ναρκωτικών ουσιών και πρώτιστα της κάναβης, λόγω της μεγάλης κερδοφορίας που μπορεί να αποφέρει. Παράλληλα, έχει στόχο και την ίδια την κοινωνική καταστολή ενάντια στη ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας. Με αυτό το ιδεολόγημα θέλουν να αθωώσουν τη χρήση, να βάλουν ζυγαριά στο πόσο μπορείς να κάνεις χρήση, με μοναδικό γνώμονα να είσαι λειτουργικός, δηλαδή παραγωγικός, ανταγωνιστικός και να μην αντιδράς. Η λειτουργικότητα του χρήστη μετριέται με το αν το καπιταλιστικό σύστημα θα έχει χέρια παραγωγής. Μη λειτουργικός γίνεσαι μόνο όταν λόγω της χρήσης δεν μπορείς να δουλέψεις. Όσο εργάζεσαι, αποδίδεις κέρδος μέσα από την εργατική σου δύναμη και την υπεραξία και έχεις δομήσει και μια ζωή που στον ελεύθερο χρόνο σου την πίνεις και λίγο, σε χρήση και με ανεκτά όρια για το σύστημα, τότε για αυτούς όλα μέλι γάλα. Άρα να σκεφτούμε ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Πάντως το αστικό σύστημα και χέρια παραγωγής έχει και μέρος της εργατικής τάξης σε καταστολή, μέρος της νεολαίας στη μαστούρα, αφού ορίζουν την ελευθερία σου μέσα στα όρια που το ίδιο το αστικό σύστημα σου επιτρέπει να αισθάνεσαι ελεύθερος. Αυτή η αντίληψη της λειτουργικότητας του χρήστη, αυτή είναι, όπως λέγαμε και πριν, και η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα των ναρκωτικών. Όλα τα στοιχεία και στη χώρα μας δείχνουν καθαρά την υψηλή συνάφεια που έχει η χρήση και η εξάρτηση με την ανεργία, τη σχολική διαρροή, με τους ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση, με την υποκουλτούρα ως τρόπο ψυχαγωγίας, με την εμπορευματοποίηση κάθε κοινωνικού δικαιώματος, όπως είναι η παιδεία και η υγεία. Τα αδιέξοδα που γεννά το σημερινό σύστημα είναι αναγκαία συνθήκη για να εμφανιστεί και να εξαπλωθεί το φαινόμενο των ναρκωτικών. Αυτό δεν πρέπει να μπει στο στόχαστρο της λαϊκής πάλης, αυτό πρέπει να απομονώσει από τη συνείδησή του ο λαός και η νεολαία, γι' αυτό αναπτύσσεται και ιδεολογική διαπάλη και γίνεται έντονη προσπάθεια ώστε το ζήτημα των ναρκωτικών να φανεί ως κάτι που έχει να κάνει με ατομική ευθύνη, ιατρικό πρόβλημα, ψυχοπαθολογία, το οικογενειακό περιβάλλον, η κακιά στιγμή, η παρέα, ατομική επιλογή, απομονώνοντάς το όμως πάντα από τις σχέσεις παραγωγής που επικρατούν στην κοινωνία. Από διαφορετική αφετηρία, σαφέστατα, μπαίνει ο κάθε άνθρωπος στη χρήση ουσιών, όπως και με διαφορετικό τρόπο ερμηνεύεται η χρήση σε κάθε διαφορετική ιστορική περίοδο. Πάντα όμως υπάρχει μια κοινή παράμετρος με το πέρασμα στο σημερινό καπιταλιστικό σύστημα. Η κοινωνική αποξένωση, η αποκοινωνικοποίηση, η παθητική στάση για τη ζωή και τις αιτίες που με έστρεψαν στη χρήση. Το φαινόμενο των ναρκωτικών είναι πολυπαραγωγικό και έχει κοινωνικές, ιστορικές, οικονομικές, ψυχολογικές, πολιτισμικές διαστάσεις και έχει τη βάση του ως προς τις αιτίες και τη διάδοσή του στις σχέσεις παραγωγής της ίδιας κοινωνίας. Μάλιστα, και ο όρος εξάρτηση άρχισε να χρησιμοποιείται τον 19ο αιώνα, την περίοδο της πλατιάς διάδοσης του όπιου
στα τότε νεοδημιουργημένα προλεταριακά στρώματα που αναπτύσσονταν στις μεγάλες βιομηχανικές πόλεις της Αγγλίας για να αντέξουν στις άθλιες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Το βασικό λοιπόν είναι να κατανοούμε ποια είναι η υλική βάση της κοινωνίας που γεννά την ανάγκη για ζήτηση και χρήση ουσιών. Να κατανοηθεί ότι το αστικό σύστημα το βολεύει χρήση και εξάρτηση από ναρκωτικά, γιατί αντικειμενικά αυτή η συνθήκη θέτει εμπόδια στη δυνατότητα να γνωρίζει ο άνθρωπος τη θέση του μέσα στην κοινωνία και με βάση τη θέση του αυτή να μπορεί να έχει συνειδητή δράση. Χρήση ουσιών όμως και συνειδητή δράση είναι έννοιες ασυμβίβαστες. Είναι έννοιες ασυμβίβαστες γιατί το κύριο στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης είναι η κοινωνικότητα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, όπως είπαμε, είναι κοινωνικό όν και σε αυτή τη σφαίρα διαμορφώνεται η προσωπικότητα και η δράση του σε άμεση αλληλεπίδραση με το κοινωνικό και το φυσικό περιβάλλον. Έτσι, και το φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης, αν θέλουμε να το προσεγγίσουμε ολοκληρωμένα, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις κοινωνικές σχέσεις μέσα στις οποίες αυτό διαμορφώνεται. Ένα φαινόμενο το οποίο συνιστά ακραία μορφή αλλοτρίωσης του ανθρώπου, δεδομένου ότι τον απομακρύνει από τη βασική του υπόσταση, την κοινωνικότητά του, αλλά και από τις πραγματικές του ανάγκες, πόσο μάλλον και από τη διεκδίκηση να φέρει τη ζωή στα μέτρα του. Σήμερα, για να νομιμοποιηθεί η χρήση ουσιών και να διαμορφωθεί κοινωνική ανοχή, κυρίως στις νεανικές συνειδήσεις, έχουμε από την ιδεολογική φαρέτρα των αστών μια άκρατη φετιχοποίηση της ατομικότητας και του ατομικού δικαιώματος. Τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα ερμηνεύονται ως ζητήματα επαναπροσδιορισμού, της θέσης του ατόμου, των ορίων της ελευθερίας του, αλλά και της σχέσης του με την κοινωνία. Υπάρχει δηλαδή μια αναγωγή κάθε πτυχής της ανθρώπινης δράσης ως ατομικό δικαίωμα. Έτσι, ακόμα και την επιλογή ενός ανθρώπου να στραφεί προς τα ναρκωτικά, την έχουν αναγάγει σε ατομικό δικαίωμα. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι το δικαίωμα είναι δικαίωμα η χρήση στα ναρκωτικά, είναι ζήτημα αυτοπροσβολής, είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης, ατομικής επιλογής. Αυτό, αν το θέλετε, είναι και το πιο φεδρό επιχείρημα που δείχνει ακριβώς τη στόχευσή τους. Δηλαδή ότι θέλουν τον νέο άνθρωπο στο περιθώριο, έξω από κάθε κοινωνική έννοια, τον άνθρωπο έξω από κάθε κοινωνική διάσταση που ορίζει τη θέση του στο κοινωνικό γίγνεσθε. Εδώ συνειδητά, αν το θέλετε, μπαίνει στο περιθώριο το σημαντικότερο στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, που όπως λέμε είναι η κοινωνικότητα. Εμείς θα πρέπει να κρατήσουμε ότι η χρήση ουσιών, όπως ακούσατε και πριν, δεν οδηγεί μόνο κάποιους στο φυσικό θάνατο, αλλά πολλούς περισσότερους, κυρίως στο κοινωνικό θάνατο. Δημιουργώντας ανθρώπους σκιές στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής, αποξενώνοντας τον άνθρωπο από την πραγματική του υπόσταση. Για δείτε. Σήμερα, ένας στους δύο χρήστες που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα θεραπείας ήταν μακροχρόνια άνεργοι πριν τη χρήση και όχι λόγω της χρήσης. Το 45% έχει εγκαταλείψει τη βασική μόρφωση πριν την εξάρτηση. Η συντριπτική πλειοψηφία των εξαρτημένων γυναικών έχει σχέση με την πορνεία. Αυτός ο τρόπος ζωής ήταν ατομικές επιλογές ή είναι μια καθημερινότητα που προσφέρει απλόχερα το σημερινό σύστημα? Από ατομική επιλογή δεν δουλεύει κάποιος. Από ατομική επιλογή ο νέος πτυχιούχος κάνει τελείως άσχετο επάγγελμα από αυτό που σπούδασε. Από ατομική επιλογή ένας μαθητής εγκαταλείπει το σχολείο στα 13 με 14 έτη. Ή από ατομική επιλογή εκπορνεύεται σήμερα μια γυναίκα. Πάντως, για τους περισσότερους χρήστες ουσιών, κάποιες επιλογές ήταν ήδη προδιαγεγραμμένες από το ίδιο το σύστημα. Και αυτό εκφράζεται σε όλη τη σφαίρα της κοινωνικής ζωής τους, που συντελείται έξω από τη δική τους επιθυμία. Αυτό δηλαδή που ακριβώς συμβαίνει με όλους μας, πώς δηλαδή η βάση των παραγωγικών σχέσεων στην εκμεταλλευτική σημερινή κοινωνία διαμορφώνει και το επικοδόμημα όλων των πτυχών της κοινωνικής ζωής και δράσης. Η σχέση του ατόμου και η επαφή του με μία ουσία είναι μία σχέση που εμείς λέμε καθορίζεται κοινωνικά, και κυρίως μέσα από τη διαδρομή προσωπικότητα, κοινωνικό περιβάλλον και πιθανή στιγμή επαφής με την ουσία. Είναι λοιπόν μια κοινωνική σχέση, που μάλιστα απαντά σε ποια κοινωνία, με τι προσωπικότητες, με τι αξίες είναι πιο πιθανό να γενικευτεί αυτή η χρήση. Σίγουρα όμως, στη σημερινή κοινωνία των ταξικών ανισοτήτων, της εκμετάλλευσης, της καθημερινής ματέωσης των ονείρων των νέων ανθρώπων, στην κοινωνία που τα ναρκωτικά διαφημίζονται όπως οποιοδήποτε άλλο εμπόρευμα, σε μια κοινωνία με ελεύθερα τα ναρκωτικά, είναι πολύ πιο πιθανό να γενικευθεί η χρήση και η εξάρτηση. Αυτό φανερώνουν
όλα τα στοιχεία από όλες τις χώρες που νομιμοποίησαν τα ναρκωτικά και ξεκινώντας κυρίως από την κάναβη. Σήμερα σε όλες αυτές τις χώρες έχει πολλαπλασιαστεί η χρήση και η εξάρτηση όχι μόνο από την κάναβη, από όλες τις ουσίες, πολλαπλασιασμό της χρήσης κυρίως στις μαθητικές ηλικίες. Η δική μας αντίληψη ως ΚΚΕ εδράζεται στη διαλεκτική υλιστική ανάλυση που αναδεικνύει το φαινόμενο της εξάρτησης από ψυχοδραστικές ουσίες, όπως είπαμε πριν, ως ακραίο φαινόμενο κοινωνικής αποξένωσης που αντανακλά πρώτιστα την ίδια την καπιταλιστική εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης, δηλαδή με φαινόμενο με αιτίες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές, ψυχολογικές, ιστορικές. Και λέμε ότι αντιλαμβανόμαστε τη χρήση ως πολυπαραγωγικό κοινωνικό φαινόμενο, όχι μόνο γιατί είναι πολλές οι αιτίες που συνδράμουν και πιθανά να στρέψουν έναν άνθρωπο στις ουσίες, αλλά κυρίως λόγω της διαλεκτικής σχέσης που έχουν αυτές οι αιτίες μεταξύ τους, αλλά κυρίως με τις σχέσεις παραγωγής που επικρατούν στην ιστορική στιγμή που μελετάμε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο που αντικειμενικά δεν είναι στατικό, αλλά ως κοινωνικό φαινόμενο είναι σε διαρκή εξέλιξη και εναλλαγή και η κοινωνική δομή λοιπόν παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στη χρήση και οι αλλαγές που συντελούνται σε αυτήν επηρεάζουν τη χρήση και ποιοτικά και ποσοτικά. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι μετά την καπιταλιστική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας είχαμε άνοδο της χρήσης ή αυτό που λέμε συχνά ότι η πανδημία γέννησε μια πανδημία μέσα στην πανδημία, αυτό που έχουμε σήμερα στη χώρα μας, την κατακόρυφη αύξηση κοκαίνης στην Ελλάδα. Και επειδή η κερδοφορία είναι αυτή που νομιμοποιεί ναρκωτικά, όπως την κάναβη, και κοινοί οικονομίες που βασίζονται στην παραγωγή τους, δείτε Λατινική Αμερική, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, Ολλανδία και ναρκοτουρισμός, δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και σε συνθήκες lockdown και περιορισμού της κυκλοφορίας γενικά των εμπορευμάτων λόγω των κλειστών συνόρων, η αγορά ναρκωτικών όχι απλά αποδείχτηκε πολύ ανθεκτική, αλλά δεν επηρεάστηκε καθόλου ούτε η εμπορία ούτε η κερδοφορία. Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στην Ολλανδία, τα μαγαζιά που πουλούσαν κάναβη έμειναν ανοιχτά και χαρακτηρίστηκαν μαγαζιά που πουλούν ήδη πρώτης ανάγκης, όπως τα σούπερ μάρκετ και οι φούρνοι. Στον καπιταλισμό, λοιπόν, τα ναρκωτικά ικανοποιούν δύο βασικές ανάγκες του. Απ' τη μία την κερδοφορία και απ' την άλλη την κοινωνική καταστολή και την αδράνεια τμήματων κυρίως της νέας γενιάς. Αυτό που αποδεικνύεται περίδρανα είναι ότι στον καπιταλισμό το ποια ουσία θα νομιμοποιείται και θα βαφτίζεται φάρμακο, όπως σήμερα η κάναβη. Ποια ουσία πιθανά να ξαναπαγορευτεί σε κάποια άλλη περίοδο. Είναι μια σχέση που καθορίζεται αποκλειστικά από τις ανάγκες του κεφαλαίου για κερδοφορία στην κάθε φάση ανάπτυξης καπιταλιστικής οικονομίας. Στον καθοριστικό ρόλο λοιπόν που παίζει η κοινωνική δομή και οι σχέσεις παραγωγής, πάνω σε αυτή τη βάση αντιλαμβανόμαστε ότι η απελευθέρωση του ανθρώπου από την ταξική εκμετάλλευση θα απελευθερώσει και τον άνθρωπο ως κοινωνικό όν και πρωταγωνιστή της κοινωνικής ζωής και από την ανάγκη του να στραφεί σε ψυχοδραστικές ουσίες. Δεν είναι ελευθερία η τοξικομανία και γι' αυτό δεν πρέπει να είναι ελεύθερα τα ναρκωτικά. Γιατί εξάρτηση σημαίνει φραγμός πρώτα και κύρια στη διαδικασία της κοινωνικής συνειδητοποίησης και της ίδιας της κοινωνικής δράσης. Εμείς, όπως είπαμε, θέλουμε τους νέους ανθρώπους με καθαρό μυαλό, με καθαρή σκέψη, ικανούς να παλεύουν για τη ζωή τους, ικανούς να βρίσκουν τη θέση τους μέσα σε συλλογική πάλι για να φέρουν τη ζωή στα δικά τους μέτρα. Από αυτή τη σκοπιά, ως ΚΚΕ, έχουμε συνολικά διαμορφωμένη θέση και πλαίσιο πάλης για το ζήτημα των ναρκωτικών, που απαντά όχι μόνο στο σήμερα ως γραμμή άμυνας, αλλά κυρίως δείχνει την προοπτική για το αύριο. Εκεί πατά, αν το θέλετε, και το σύνθημά μας, ζωή ολόκληρη, όχι με δόσεις. Ως ΚΚΕ διεκδικούμε με ευθύνη του κράτους να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε κάθε άνθρωπος που βαδίζει στο μονοπάτι των ναρκωτικών και κίνητρο να διαμορφώνει για θεραπεία, αλλά και να βρίσκει δημόσιες και δωρεάν δομές για να απεξαρτηθεί. Σήμερα διεκδικούμε πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη, έρευνα, οι οποίες θα συνδέονται με μια λεπτή κόκκινη γραμμή, που είναι οι αιτίες του φαινομένου. Οι θέσεις μας, αν το θέλετε, έχουν στο επίκεντρο τον χρήστη σήμερα. Και γι' αυτό η θέση μας πατά στο τρίπτυχο πρωτογενής πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη. Πρωτογενής πρόληψη, δηλαδή σε πληθυσμούς που ακόμα δεν έχουν πειραματιστεί με τα ναρκωτικά.
Γιατί για μας η πρόληψη δεν είναι απλά η ενημέρωση, αλλά η προβολή ενός άλλου τρόπου ζωής και αξιών που θα μας ολοκληρώνει ως ανθρώπους. Για μας πρόληψη σημαίνει συλλογική δράση, αθλητισμός, πολιτιστική δημιουργία, μόρφωση, σταθερή εργασία. Για μας η πρόληψη πρέπει να έχει στο επίκεντρο τις αιτίες που σε οδηγούν στη χρήση και πάνω εκεί να χτίζονται οι περιοριστικοί παράγοντες προς τη χρήση. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου στη χώρα μας, εμείς παλεύουμε για μια κεντρικά σχεδιασμένη αντιναρκωτική πολιτική, με επαρκής χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και είμαστε αντίθετοι με κάθε εμπλοκή ιδιωτών και ΜΚΟ σε πρόληψη, θεραπεία, επανένταξη και έρευνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο οργανωμένο σοσιαλιστικό κράτος, η Σοβιετική Ένωση, όσο και αν μας κάνει εντύπωση, που δεν μας κάνει, μπόρεσε και απάντησε στο κοινωνικό πρόβλημα των ναρκωτικών από το 1930. Κάτι το οποίο δεν έχει λύσει και αντικειμενικά δεν μπορεί να λύσει ο καπιταλισμός, αποδεικνύοντας, αν το θέλετε, την αναγκαιότητα και τη ρεαλιστικότητα του σοσιαλισμού σήμερα. Το φαινόμενο της τοξικομανίας δεν ήταν καθόλου άγνωστο στην προεπαναστατική Ρωσία και ήταν, αν το θέλετε, ένα από τα βασικά προβλήματα και κληροδοτήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το νεοδημιούργητο σοσιαλιστικό κράτος. Βασικό πρόβλημα που είχαν να απαντήσουν στο σοσιαλισμό ήταν ότι υπήρχαν χιλιάδες, κυρίως ορφανά άστεγα παιδιά, που ήταν εξαρτημένα από κοκαΐνη. Οι βασικοί άξονες της αντιναρκωτικής πολιτικής στη Σοβιετική Ένωση ήταν πρόληψη στο γενικό πληθυσμό, δωρεάν θεραπεία στους χρήστες, καταστολή στην εμπορία. Βάρθρο τους ήταν η κατάργηση της ατομικής ιδιοποίησης του παραγόμενου κοινωνικού πλούτου, που μπόρεσε και εξύψωσε την υλική θέση και το βιωτικό επίπεδο του ανθρώπου. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της εργασίας, η αντίληψη που διαμορφώνει ο άνθρωπος για τη συνειδητή συνεισφορά στο σοσιαλιστικό κράτος, παράλληλα με την καθολική εξασφάλιση της εργασίας, της δημόσιας δωρεάν καθολικής μόρφωσης, της υγείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού για όλο το λαό, αυτά ήταν τα όπλα του σοσιαλισμού απέναντι στην τοξικομανία. Και μάλιστα, η μεγάλη συμβολή της σοβιετικής επιστήμης στην αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης είναι ότι μελετήθηκε το φαινόμενο ως φαινόμενο με κοινωνικά αίτια, λαμβάνοντας υπόψη την αιτιολογία του στη θεραπεία και τη σχέση της προσωπικότητας με τις ίδιες τις κοινωνικές σχέσεις, ενώ έθεσε ουσιαστικά πρώτη φορά στο επίκεντρο της θεραπείας τόσο την έρευνα των αιτιών, όσο και την ανάγκη της κοινωνικής επανένταξης του εξαρτημένου. Απλά να σας πω ότι το πρώτο θεραπευτικό πρόγραμμα στη Σοβιετική Ένωση ξεκίνησε το 1926, όταν στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησε το 1957. Η πρωτοπόρα δράση σε επιστημονικό επίπεδο, σε βιβλιογραφία, ακόμα και σε εξειδικευμένα επιστημονικά περιοδικά, όπως το Vorbosi Narcology, ξεκινά από τις δεκαετίες του 20. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι το 1925 αποφύτησαν από την Ιατρική Σχολή της Μόσχας οι πρώτοι ναρκολόγοι, δηλαδή επιστήμονες που είχαν ειδικευθεί στην εξειδικευμένη αντιμετώπιση της εξάρτησης από ναρκωτικά ως αποτέλεσμα του κεντρικού σχεδιασμού του σοσιαλιστικού κράτους, παράλληλα με την ανάπτυξη ειδικών θεραπευτηρίων για εξαρτημένους. Σε αυτή τη βάση, από τις αρχές της δεκαετίας του 30, οι σοβιετικοί επιστήμονες εξέφρασαν επιφυλάξεις για τη μέθοδο θεραπείας με άλλη χρήση ουσιών ως υποκατάστατο στην κύρια ουσία, ονοματίζοντας μάλιστα αυτή τη μέθοδο ως ναρκωτικό επίδομα. Το 1937 στη Σοβιετική Ένωση απαγορεύτηκε η χρήση μορφίνης, όπιου και κοκαΐνης ως θεραπευτική μέθοδος και από το 1977 η μεθαδόνη εξαιρέθηκε από τη λίστα φαρμάκων και εντάχθηκε στη λίστα ναρκωτικών. Η μεθαδόνη που σήμερα στην Ελλάδα είναι η κύρια μορφή θεραπείας από τα ναρκωτικά. Έτσι. Για μας λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, ως κόμμα με την πολιτική μας δράση και την πάλη για το σύνολο και τη ζωή των αναγκών του ανθρώπου, κεντρικό σημείο έχει και η πάλη ενάντια στα ναρκωτικά και στον τρόπο ζωής που αυτά σηματοδοτούν. Δεμένοι όμως με την πάλη για ριζικότερες αλλαγές στην οικονομία και στην κοινωνία. Και είναι ένα ζήτημα που ακουμπά την ψυχή και τη συνείδηση της νέας γενιάς. Και επιδιώκουμε πραγματικά να ανοίξει ακόμα πιο βαθιά η πολιτική πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ για άλλη οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνικής ζωής που θα έχει στο επίκεντρο την ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών. Άρα, για μια κοινωνία που τα ναρκωτικά δεν χωρούν, γιατί ο άνθρωπος και οι ανάγκες του δεν μπορούν να μπουν
στο περιθώριο. Λέμε καθαρά σε κάθε νέο άνθρωπο. Πρόοδος είναι να κρατάς τη ζωή στα χέρια σου και όχι να τους την παραδίνεις. Ειδικά σήμερα που έντεχνα πλασάρουν ως προοδευτικό ό,τι πιο συντηρητικό και αναχρονιστικό υπάρχει. Την υποταγή στα όρια που σου επιτρέπει το ίδιο το σύστημα να ζεις, στις επιλογές που επιλέγει το ίδιο το σύστημα απλά να σου αφήνει ελεύθερες. Εμείς λέμε ότι πραγματικά προοδευτικό είναι να μπορείς να σηκώνεις κεφάλι, να καθορίζεις εσύ τη ζωή σου, με γνώση των απαιτήσεων, με πάλι για να ανοίγεις νέους δρόμους για σένα και τους γύρω σου, με το μυαλό σου καθαρό, να σχεδιάζεις, να ονειρεύεσαι το μέλλον. Καλούμε κάθε άνθρωπο, κάθε νέο άνθρωπο που δεν βολεύεται στο σύστημα που τον θέλει στο περιθώριο, να συμπορευτεί με το κουκουέ, με την ΚΝΕ, για να παλέψουμε μαζί για τη ζωή που μας αξίζει. Μια ζωή στον πόη των ονείρων μας και των αναγκών μας. Γιατί εσείς, η νέα γενιά αγωνιστών, είστε αυτοί που με τη δράση σας μπορείτε να κάνετε τα σκοτάδια φως, απέναντι στη μαυρίλα και στη σαπίλα του σημερινού συστήματος. Συνεχίζουμε με ψηλά το κεφάλι, όπως αξίζει να βαδίζει ο άνθρωπος, κόντρα στη μαστούρα του συστήματος και της εκμετάλλευσης. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία στο 13ο συνέδριο της ΚΝΕ.